θέλω να το κάνω από τα βάθη της καρδιάς μου για το ότι μας τιμήσατε με την ψήφο σας. Η αγάπη και η στήριξή σας είναι η καλύτερη απάντηση στις συκοφαντίες, είναι η καλύτερη απάντηση στις χειδαιότητες που οργάνωσαν κάποιοι συγκεκριμένοι, έχουν ονοματεπώνυμο και που τις ακούγαμε τόσους μήνες σε βάρος μου, σε βάρος μας, για να κρύψουν τις δικές τους πραγματικές αντικειμενικές ευθύνες. Για να κρύψουν το πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, για να κρύψουν το πραγματικό και μετρήσιμο έργο μιας συλλογικής προσπάθειας της δύναμης ζωής. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί μου συμπολίτες, η μεγάλη μάχη είναι πλέον μπροστά μας. Την επόμενη Κυριακή θα δώσουμε τη μάχη για τις ζωές μας, θα δώσουμε τη μάχη για την καθημερινότητά μας, θα δώσουμε τη μάχη για να μην πάρουν τα ηνία των ζώων μας, όσοι ουσιαστικά κατέστρεψαν τις ζωές μας και θέλουν σήμερα να παρουσιάζονται ως σωτήρες, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για την κρίση χρέους, για την κρίση δημοκρατίας, για την κρίση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό όλες και όλοι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας τις επόμενες μέρες. Γιατί θα είναι κρίσιμες μέρες για το μέλλον της Αττικής. Γι' αυτό και απευθύνομαι στους προοδευτικούς πολίτες για να στηρίξουν την κοινή μας προσπάθεια να υψώσουν ανάχωμα στη δεξιά και την ακροδεξιά. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μου, καλό τους πολίτες της Αττικής να δώσουμε μαζί τη μάχη για να συνεχίσουμε τη ρότα του έργου που έχει γίνει για την Αττική της Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης, της Πρόοδου. Την άλλη Κυριακή πάμε όλοι μαζί για την ανατροπή. Ακούσαμε.